Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι ένας τρελός κόσμος με τον Κώστα Μπετινάκη. Την Άννα Μορφούλη, γεια σας και από μένα. Θέλω τώρα να σας δείξω πόσο τρελός είναι αυτός ο κόσμος. Θα παρακολουθήσουμε κάτι. Οι εικόνες που βλέπουμε είναι από ένα κινηματογραφικό έργο του 2002, λεγόταν Black Hawk Down. Black Hawks λέγονται τα ελικόπτερα αυτά που βλέπετε και τα χρησιμοποιεί ο Αμερικανικός στρατός. Είναι εικόνες από την Αμερικάνικη, την άτυχη αυτή περιπέτεια που τραβήξανε οι Αμερικανοί στη Σομαλία το 1993. Τώρα θα μου πείτε τι σχέση έχουν όλα αυτά. Θα σας πω. Ο Λευκός Οίκος δέχεται πιέσεις να αναλάβει αντιτρομοκρατική δράση εναντίον της οργάνωσης Al-Shabaab στη Σομαλία. Η οργάνωση αυτή είναι που έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση στην Κένια και θεωρείται ότι έχει διασυνδέσει με την Al-Qaeda. Άραγε στη Συρία με την υποστήριξη των αντικαθεστωτικών ανταρτών δεν στηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την Al-Qaeda. Ρωτάμε βέβαια εμείς, αλλά τώρα μιλάμε για την πρόσφατη αιματηρή ιστορία που καταγράφηκε στο Ναϊρόμπι της Κένια. Ρεπουμπλικάνοι μέλη του Κογκρέσου δήλωναν χτες ότι η επίθεση στο Ναϊρόμπι απέδειξε ότι η Αλ-Κάιντα γίνεται όλο και ισχυρότερη παρά τις διαβεβαιώσεις του Προέδρου Ομπάμα ότι έχει εξασθενήσει. Αλλά η Αλ-Σαμπάμπ δεν είναι ακριβώς παρακλάδι της Αλ-Κάιντα, είναι μετεξέλιξη. Μια πολυεθνική Αλ-Κάιντα που αποτελούν κυρίως άνθρωποι που ξεκίνησαν να πολεμούν στη Σομαλία εναντίον των ξένων επεμβάσεων και των πουλημένων στους ξένους κυβερνήτες του. Είναι ομάδες αποφασισμένων φανατικών εξτρεμιστών που προκαλούν φόβο ότι μπορούν να χτυπήσουν και αλλού. Έτσι παρενέβησαν και οι Ισραηλοί κομάντος. Άρα γιατί δουλειά είχαν οι Ισραηλοί στην Κένια? Στο αεροδρόμιο Έντεπε της Ουγκάντα, κοντά στην Καμπάλα, όταν επενέβησαν στις 4 Ιουλίου του 1976, το είχαν κάνει για να διασώσουν από ιεροπειρατές την Αλφατάχ και τους 276 επιβάτες, από τους οποίους 100 ήταν Εβραίοι, σε αεροσκάφος της Air France. Αυτή όμως είναι μια παλιά ιστορία. Σ' άλλο έχει προκαλέσει η είδηση ότι η τρομοκρατική επίθεση της οργάνωσης Al-Shabaab των Σομαλών Ισλαμιστών Μαχητών έγινε υπό τις οδηγίες μιας γυναίκας, της Βρετανίδας 29χρονης Σαμάνθα Λόουτουέιτ, της αποκαλούμενης Λευκής Χείρας. Αυτή είχε συμμετάσχει και στην τρομοκρατική επίθεση του μετρό στο Λονδίνο. Σύμφωνα με την Daily Mail, η γυναίκα έδινε εντολές στους δράστες στα αραβικά μέσα στο εμπορικό κέντρο Westgate του Ναϊρόμπι κατά την εισβολή το περασμένο Σάββατο. Οι περισσότεροι από τις ομήρους εκτελέστηκαν γιατί δεν μπορούσαν να απαγγείλουν το Κοράνι ή να προφέρουν το όνομα της μητέρας του προφήτη. Ωστόσο είναι γνωστό ότι ο πρόεδρος Ομπάμα έχει δώσει μυστικά εξουσιοδότηση για 2 επιδρομές κομπάντος και 2 επιθέσεις με τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη τύπου drones εναντίον ομάδων που έχουν σχέση με την Al-Qaeda στη Σομαλία. Υπάρχουν ωστόσο και στρατιωτικοί σύμβουλοι που βρίσκονται στο πλευρό και εκπαιδεύουν τα αφρικανικά στρατεύματα της ειρηνευτικής δύναμης, καθώς και τη μικρή αντιτρομοκρατική ομάδα που προσπαθεί να δημιουργήσει η σομαλική κυβέρνηση. Ο κατάλογος των δυτικών που βρήκαν το θάνατο στην επίθεση της οργάνωσης Al-Shabaab ίσως αλλάξει τη θέση που έχουν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, εξέφραζαν την άποψη οι Αμερικανοί πρώην υπεύθυνοι της αντιτρομοκρατικής ομάδας στο CNN. Η Al-Shabaab είναι ένα δημιούργημα της σομαλικής κρίσης που μένεται εδώ και 2 δεκαετίες τουλάχιστον. Μια κρίση που ξεκίνησε αρκετά πριν με τον εμφύλιο πόλεμο στη Σομαλία το 1980, την κατάρρευση του Σομαλικού κράτους και την επικράτηση των Σομαλών πολέμαρχων τη δεκαετία του 90, για να καταστεί ένας παγκοσμιοποιημένος πόλεμος μέσα στην πρώτη δεκαετία της νέας χιλιετίας.
όταν το διεθνές περιβάλλον πέρασε από τον ψυχρό πόλεμο στον πόλεμο εναντίον της τρομοκρατίας. Ο νέος αυτός πόλεμος απαιτεί για την αντιμετώπιση της κρίσης την άμεση επέμβαση των διεθνών δυνάμεων. Τα ΔΕΕΦΗ, το αμερικανικό νεοσυντηρητικό πνεύμα, που ακολουθείται και από τη διακυβέρνηση των δημοκρατικών. Η κατάρρευση του Σομαλικού κράτους δεν οφείλεται μόνο σε εσωτερικούς παράγοντες. Ο ευρωπαϊκός νεοαπικισμός που ήθελε να διαιρέσει το Σομαλικό κράτος στα πέντε με τη βοήθεια και της γειτονικής Αιθιοπίας και του πολέμου για το Ογκαντέν το 1997-98. Για δώσε λίγο τον ήχο, να μην ξεχνάμε. Να μην ξεχνάμε την τραγική ιστορία της Αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης στη Σομαλία του 1993, που τόσο γλαφυρά περιγράφει στην κινηματογραφική ταινία Black Hawk Down αποσπάσματα από την οποία βλέπουμε, ένα βίντεο κλιπ μάλλον από αυτή, και οι πολέμαρχοι είχαν εξαναγκάσει την Αμερικανική στρατιωτική μηχανή να αναδιπλωθεί και να κηρύξει την επιχείρηση ατελέσφορη και έτσι να εγκαταλείψουν οι Αμερικανοί το σομαλικό έδαφος. Στη θέση τους έβαλαν την Αφρικανική Ειρηνευτική Δύναμη, που εκπαιδεύουν σε στρατόπεδα στη γειτονική Ουγκάντα. Αλλά τι δουλειά έχουν οι Αμερικανοί στη Σομαλία? Είναι το πετρέλαιο, χαζούλιδες, λέω παραφράζοντας τη φράση τη γνωστή του Μπιλ Κλίντον, είναι η οικονομία, χαζούλιδες. Δυτικές εταιρείες πετρελαίου από τον Καναδά και την Νορβηγία έχουν συμβόλαιο για την άντληση πετρελαίου από τα πλούσια κοιτάσματα που κρύβει το υπέδαφος της Σομαλιλάνδης και της Πουτλάνδης, μόνο που η ομάδα παρακολούθησης της Αφρικής του ΟΗΕ έχει προειδοποιήσει. Η επιχείρηση άντλησης πετρελαίου από τις εταιρείες DNO της Νορβηγίας και Africa Oil του Καναδά, υπό την προστασία τοπικών όσο και διεθνών δυνάμεων ασφάλειας, διακινδυνεύει να φουντώσει και πάλι νέα σύγκρουση ανάμεσα στη Σομαλιλάνδη και την Πουτλάνδη. Είναι τα κρατήδια που ήταν κάποτε η Σομαλία. Ας επιστρέψουμε όμως στην Al-Shabaab, που σημαίνει νεολαία. Προκάτοχός της ήταν η οργάνωση Al-Ittihad Al-Islami και είχε στόχο τη δημιουργία Ισλαμικού Εμιράτου στη Σομαλία. Το 2003 όμως η οργάνωση αυτή διαλύθηκε και τη θέση της πήρε η Al-Shabaab, η οποία χαρακτηρίστηκε τρομοκρατική από τη ΣΥΠΑ το 2008. Στόχος της να μετατρέψει τη Σομαλία σε ακρεφνώς Ισλαμικό φονταμεταλιστικό κράτος. Είχε συμμαχήσει με την οργάνωση Islamic Courts Union, δηλαδή Ένωση Ισλαμικών Δικαστηρίων, που μόνη της απένει με δικαιοσύνη στην κατεχόμενη από τους πολέμαρχους πρωτεύουσα Μογκαντίσου. Η συνένωση των δύο οργανώσεων είχε αποτέλεσμα να θέσουν υπό τον έλεγχό τους το Μογκαντίσου. Αυτό αποτέλεσε αφορμή για τις αιθιοπικές δυνάμεις να εισβάλλουν στη χώρα και να αποκτήσουν τον έλεγχο της πρωτεύουσας το 2006, διώχνοντας τα Ισλαμικά δικαστήρια. Τότε ανέλαβε δράση εναντίον των Αιθιώπων η Al-Shabaab για να κτίσει τον έλεγχο ενός τμήματος της κεντρικής και νότιας Σομαλίας το 2011. Η Al-Shabaab ευθύνεται για σειρά επιθέσεων στη Σομαλία εναντίον ξένων εργαζόμενων σε πολυεθνικές εταιρείες, δημοσιογράφων, τοπικών πολιτικών και ανδρών της Αφρικανικής Ειρηνευτικής Δύναμης. Έχει και δράση στο εξωτερικό. Τον Ιούλιο του 2010, βομβιστική επίθεση που είχε κάνει στην Καμπάλα της Ουγκάντα είχε σαν αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο περισσότεροι από 70 άνθρωποι, ανάμεσά τους και Αμερικανοί πολίτες που παρακολουθούσαν τον τελικό αγώνα κυπέλου. Το μέγεθος της οργάνωσης δεν είναι γνωστό. Μια έκθεση του ΟΗΕ υπάρχει που υπολογίζει πως ένας ηγέτης τους διαθέτει δύναμη ανάμεσα στους 200-500 ανθρώπους, οι πιο πολλοί από αυτούς Κενιάτες. Αυτός είναι και ο λόγος που η Κένια αποφάσισε να δημιουργήσει μια ουδέτερη ζώνη προστασίας από την Νότια Σομαλία με επιχειρήσεις κατά μήκος της μεθοριακής γραμμής. Το Φεβρουάριο του 2012, ο ηγέτης της οργάνωσης Αχμέντα Μπι Αου Μοχάμεντ και ο ηγέτης της Αλ-Κάιντα Αϊμάν Αλ-Ζαχαουρί έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο ανακοίνωναν τη συμμαχία των οργανώσεών τους. Όσο για το που βρίσκουν εθελοντές, την απάντηση τη δίνει ο Σέιχ Αχμέντ Ματά, μέλος της Σομαλικής Κοινότητας του Λονδίνου.
Αυτός υποστηρίζει πως πάρα πολλοί νεαροί Σομαλοί πηγαίνουν στην πατρίδα τους για να εκπαιδευτούν από άλλα μέλη της Al-Shabaab. Το ίδιο συμβαίνει και με τη Σομαλική κοινότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Σομαλικές κοινότητες στο εξωτερικό εκβιάζονται από μέλη της οργάνωσης να πληρώνουν μιας μορφής αναγκαστική φορολογία για τα έξοδά της, σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ του 2011. Η φορολογία αυτή έχει αποδώσει το 2011 ανάμεσα στα 70 και 100 εκατομμύρια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν ότι η οργάνωση έχει καλές διασυνδέσεις με ομάδες της Al-Qaeda στην Ιεμένη και φοβούνται για άλλες επιθέσεις στο εξωτερικό. Σας είπα όλο το ιστορικό επειδή μου έκανε εντύπωση πως παρακολουθώντας τόσες μέρες την επίθεση μας μιλούσαν για κάποια οργάνωση για την οποία δεν λέγανε τις λεπτομέρειες. Εμείς νομίζω ότι αποκαλύψαμε στην τρέλα αυτού του κόσμου ποια ήταν η οργάνωση Al-Shabaab. Να πάμε τώρα στη δικιά μας τρέλα. Να πάμε στη δικιά μας τρέλα. Ωραία, λοιπόν. Σε απεργιακό κλειό βρίσκεται σήμερα η χώρα. Για 48 ώρες μπαίνει λουκέτο στο δημόσιο λόγω της απεργίας που έχει κηρύξει σήμερα και αύριο η ΑΔΔΗ. Αυτήν την ώρα οι εργαζόμενοι οι οποίοι αντιδρούν στο μέτρο της διαθεσιμότητας, στις επικείμενες απολύσεις καθώς και στην κυβερνητική πολιτική πραγματοποιούν συλλαλητήριο διαμαρτυρίας στην πλατεία Κλαθμόνος, ενώ αύριο το απόγευμα θα πραγματοποιήσουν στις 6 για την ακρίβεια συλλαλητήριο, αντιφασιστικό συλλαλητήριο. Να πούμε τώρα ποιοι συμμετέχουν στην 48ωρη απεργία της ΑΔΔΗ. Συμμετέχουν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Εφορίες, οι δάσκαλοι και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στο Υπουργείο Πολιτισμού. Στις κινητοποιήσεις της ΑΔΔΗ συμμετέχουν οι καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι συνεχίζουν τις απεργίες τους, το ίδιο και οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Επίσης, 48ωρες κυλιόμενες απεργίες πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι στα ασφαλιστικά ταμεία, και καθώς και οι διοικητικοί υπάλληλοι των ΑΕ και των ΤΕΗ. Με προσωπικό ασφαλείας θα λειτουργήσουν τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, οι προνοιακές μονάδες και το ΕΚΑΒ σήμερα και αύριο. Έκαναν και μια προσυγκέντρωση οι εργαζόμενοι έξω από το Υπουργείο Υγείας στις 9.30 το πρωί. Με προσωπικό ασφαλείας θα λειτουργήσουν επίσης σήμερα και αύριο οι πλοηγικές υπηρεσίες στα περισσότερα λιμάνια της χώρας, καθώς η Πανελλήνια Ένωση Πλοηγών συμμετέχει στην 48ωρη απεργία της ΑΔΔΗ. Τώρα, για την Πέμπτη θα συνεδριάσει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ από κοινού με τα Προεδρία των Ομοσπονδιών μελών της για να εκτιμηθούν οι εξελίξεις και να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα. Να σημειώσουμε ότι από τις 10 το πρωί ο σταθμός του μετρό στο Σύνταγμα είναι κλειστός έπειτα από απόφαση της αστυνομίας λόγω των κινητοποιήσεων. Κλειστά είναι και τα πανεπιστήμια. Ακριβώς. Δηλαδή το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πολυτεχνείο. Είναι νομίζω μια πολύ σημαντική είδηση. Βεβαίως. Και θα ήθελα να μας πει η Κωνσταντίνα Παπατσάκονα από πάνω από την αίθουσα σύνταξης τι ακριβώς συμβαίνει. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα Κωνσταντίνα. Οι Πριτάνεις απειλούν με προσφυγές. Αυτό είναι η είδηση για τα ελληνικά πανεπιστήμια. Με προσφυγή στη δικαιοσύνη απειλούν τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που φύγονται από τη διαθεσιμότητα διοικητικών υπαλλήλων. Την ώρα που αρκετά πανεπιστήμια υπολειτουργούν, αφού δεν γίνονται εγγραφές φοιτητών και αναβάλλονται εξετάσεις λόγω της συνεχιζόμενης απεργίας της Ομοσπονδίας των Διοικητικών. Σε χθεσινή ομόφωνη απόφαση του συντονιστικού της Συνόδου των Πριτάνεων, αναφέρεται ότι τα πανεπιστήμια της χώρας, αν εφαρμοστεί το μέτρο της διαθεσιμότητας, θα βρεθούν σε ολοκληρωτική αδυναμία ακαδημαϊκής λειτουργίας και θα υποστούν ανεπανόρθωτη βλάβη. Και η Σύνοδος προσθέτει ότι. Και προσθέτει ότι η Σύνοδος θα χρησιμοποιήσει όλα τα απαραίτητα ένδικα μέσα, ώστε να μην εφαρμοστεί το μέτρο της διαθεσιμότητας. Χθες συνεδρίασε η σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία διαπίστωσε ότι μετά τη διαθεσιμότητα 498 υπαλλήλων υπάρχει αδυναμία λειτουργίας του Ιδρύματος. Μάλιστα. Έχουμε την αναστολή λειτουργίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και την Τετάρτη, όπου αποφάσισαν τα μέλη της συγκλήτου του Ιδρύματος, ένδειξη διαμαρτυρίας για τη διαθεσιμότητα 399 διοικητικών υπαλλήλων. Τα μέλη της συγκλήτου, τόσο του Ελληνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, όσο και του ΕΚΠΑ, προαναγγέλουν προσφυγή στη δικαιοσύνη.
Με ανακοίνωσή τους, τα εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης, από το οποίο αποχωρούν 49 διοικητικοί υπάλληλοι, υποστηρίζουν ότι η επικείμενη διαθεσιμότητα οδηγεί το Ίδρυμα σε πλήρη αδυναμία λειτουργίας και ζητούν από την ηγεσία των Υπουργείων Παιδείας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης να αναστείλουν και να αναθεωρήσουν την κοινή υπουργική απόφαση. Χθες το συντονιστικό όργανο των Πριτάνεων, με αφορμή τη διαθεσιμότητα 1.349 διοικητικών υπαλλήλων από 8 ΑΕΗ της χώρας, είχε διαδοχικές συναντήσεις με τους αρχηγούς του ΣΥΡΙΖΑ, της Δημοκρατικής Αριστεράς και του ΚΚΕ. Η απόφαση της κυβέρνησης να οδηγήσει στην απόλυση περίπου 1.400 εργαζομένων στα 8 μεγαλύτερα δημόσια ιδρύματα της χώρας αποτελεί ολομέτωπη επίθεση στο Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο, δήλωσε ο κύριος Τσίπρας μετά τη συνάντησή του με τους Πριτάνης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς, ο κύριος Κουβέλης, εμφανίστηκε θετικός στο μέτρο της κινητικότητας που αποβλέπει στην ορθολογική ανακατανομή του προσωπικού από θέσεις που πλεονάζουν σε θέσεις που λείπουν. Πρόσθεσε όμως ο κύριος Κουβέλης ότι η κινητικότητα πρέπει να αποσυνδεθεί από τις απολύσεις. Και ο κύριος Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, εξέφρασε την αντίθεσή του με το μέτρο της διαθεσιμότητας και ζήτησε να μην υπάρξει καμία απόλυση. Μάλιστα. Κωνσταντίνα, με την ευκαιρία, με αφορμή μάλλον παίρνοντας μια είδηση που έδωσε μια εφημερίδα, θέλω να θυμίσουμε ότι πριν μια εβδομάδα περίπου λέγαμε σε ανταπόκριση του Ιωσήφ Ιωσήφ από την Κύπρο για το τι γίνεται με την Τράπεζα Κύπρου, που ο αντιπρόεδρος είναι πλέον ένας Ρώσος. Ακριβώς. Αυτό συζητούσαμε και με τον συνάδελφο στην Κύπρο και μάλιστα αναρωτιόμασταν για ποιο λόγο υπάρχει τόση κινητικότητα μέσα σε εισαγωγικά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου. Να πούμε ότι επενδυτές από όλο τον κόσμο, από την Δυτική και Νότια Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία, επενδύουν τα χρήματά τους, αναφέρεται σε δημοσίευμα σήμερα της Deutsche Welle, και ο κύριος Μίχαελ Σομπόλεφ, είναι Ρώσος χρηματοοικονομικός σύμβουλος που δραστηριοποιείται στην Κύπρο, ανέφερε πως η Κύπρος και ειδικότερα το κυπριακό νομικό σύστημα είναι ευνοϊκά διακείμενο έναντι των ξένων επενδυτών. Ανέφερε επίσης πως πολλοί Ρώσοι επιχειρηματίες αξιοποιούν την Κύπρο ως εφαλτήριο για άλλες αγορές. Το περίεργο της ιστορίας είναι ότι δεν ξέρουμε αν πρόκειται για λάθος ή για επίτηδες ιστορία. Είναι ότι η χαμένη της υπόθεση, οι επενδυτές, οι Ρώσοι που είχε γίνει τόσο σάλος το καλοκαίρι, τον Ιούνιο, μάλιστα βρισκόμουν τότε στην Κύπρο, είχε τύχει για ένα συνέδριο ενεργειακό να βρίσκομαι εκεί, που λέγανε ότι χάσανε τα λεφτά τους, τώρα γίνανε επενδυτές. Ακριβώς. Ο κύριος Σοφρόνης Κληρίδης, οικονομολόγος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ανέφερε, όπως δημοσιεύεται σήμερα από την Deutsche Welle, ότι όταν αποφασίστηκε η διάσωση της Κύπρου με το bail-in, ήταν προφανές ότι οι άνθρωποι που έχασαν τις καταθέσεις τους θα αποζημιώνονταν με μετοχές. Η απόφαση αυτή ήταν ωστόσο περίεργη, αναφέρει ο κύριος Κληρίδης, Σοφρόνης, καθώς το κίνητρο ήταν να αξιοποιηθούν οι μεγάλες ρωσικές χρηματοοικονομικές επενδύσεις για τη διάσωση των τραπεζών και όχι οι φορολογούμενοι. Όμως το αποτέλεσμα ήταν να γίνουν οι Ρώσοι ολιγάρχες μέτοχοι της τράπεζας, αναφέρει ο κύριος Σοφρόνης Κληρίδης. Και περίπου το 50% των καταθετών και μεγαλοεπενδυτών στην Τράπεζα Κύπρου μετατράπηκαν έτσι σε μετοχές. Ακριβώς. Το 50-60% όλων των μετοχών της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται σε ρωσικά χέρια, αναφέρουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και 6 από τα 16 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου είναι Ρώσοι. Κωνσταντίνα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλά. Θα πάμε πάλι δίπλα από την Κωνσταντίνα, απέναντι μάλλον, στην αίθουσα σύνταξης, στο Μάριο το Μπουμπί. Να μας πεις, Μάριε, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Μάριε. Για πες μας, τι έγινε στην Κένια τελικά, γιατί από ό,τι είδα στο BBC λίγο πριν κατέβω στο στούντιο, οι δυνάμεις, λέει, ελέγχουν την κατάσταση. Για πες μας. Λοιπόν, οι πληροφορίες είναι συγκεχημένες και αντικρουόμενες. Από τη μία υπάρχουν κυβερνητικές πηγές, οι οποίες είναι άκρως κατησυχαστικές και τονίζουν με διάφορους τρόπους ότι όλα βρίσκονται υπό έλεγχο. Όμως, η εικόνα που υπάρχει και κυρίως το γεγονός για το κατά πόσο έχει τραβήξει σε μάκρος αυτή η επιχείρηση
μας δείχνει ότι τα πράγματα δεν έχουν τελειώσει ακόμα. Συγκεκριμένα, η Υπουργός Εσωτερικών της Κένυας δήλωσε πως όλο είναι υπό έλεγχο και έχει τελειώσει η υπόθεση ομηρίας και έχει γίνει καθάριση στο εμπορικό κέντρο Westgate, όπου, για να πούμε το χρονικό, έγινε επίθεση το περασμένο Σάββατο από την εξτρεμιστική ομάδα της Ομαλίας Al-Shabaab, όπως αναφέρεται και πριν το ιστορικό, οι οποίοι δήλωσαν ότι η επίθεση αυτή γίνεται σε αντίπεινα της επέμβασης των κινητικών δυνάμεων ασφαλείας στη Σομαλία. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση έχει ως εξής. Έχουν συλληφθεί 10 σε εισαγωγικά μέλη, μάλλον 10 μέλη της επιχείρησης Al-Shabaab. Άλλοι 2 έχουν συλληφθεί στο αεροδρόμιο την ώρα που προσπαθούσαν να φύγουν από την χώρα, ενώ 3 έχουν σκοτωθεί. Όμως, δυνάμεις ασφαλείας παραμένουν έξω από το εμπορικό κέντρο Westgate και έχουν, μέχρι στιγμής υπάρχουν 68 νεκροί. Ενώ σύμφωνα... Δεν έχουν ανακοινωθεί άλλοι. Αυτοί ήταν που ξέραμε από χτες. Ναι, άλλοι δεν έχουν ανακοινωθεί επισήμως, διότι από τη στιγμή κιόλας που η κυβέρνηση αναφέρει πως όλα έχουν τελειώσει, δεν υπάρχει περίπτωση οι ίδιοι να αναφέρουν και άλλους νεκρούς. Όμως υπάρχουν πληροφορίες από διάφορα τηλεοπτικά δίκτυα, τα οποία, για παράδειγμα, αναφέρουν ότι υπάρχουν άλλες νέες συμπλοκές και υπάρχουν άλλοι 6 νεκροί εξτρεμιστές. Όμως υπάρχει και το ερώτημα για το κατά πόσο έχουν ελευθερωθεί όλοι οι όμηροι. Εάν είναι δηλαδή ταμπουρωμένοι μέσα στο εμπορικό κέντρο οι εξτρεμιστές από μόνοι τους ή αν υπάρχουν και κάποιοι όμηροι μαζί τους ακόμη. Αυτό μένει να αποσαφινιστεί. Πολύ ωραία. Μάρια, να σε ευχαριστήσουμε. Όχι, πολύ. Έχουμε να μας πεις και κάτι άλλο. Ναι, νομίζω βεβαίως. Σήμερα το ενδιαφέρον στρέφεται όλων στα Ηνωμένα Έθνη, γιατί θα γίνουν 2 ομιλίες που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Από τη μια του Πρόεδρου Ομπάμα, ναι. Πάντα έχει ενδιαφέρον όταν μιλάει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, αλλά μετά έχουμε και την ομιλία του νέου ηγέτη του Ιράν, του εκλεγμένου νέου Πρόεδρου από τον Ιούνιο, του κ. Ροχανί. Ναι. Ο Χασάν Ροχανί, ο νέος Πρόεδρος του Ιράν, μαγνητίζει τα βλέμματα μαζί με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, στην σημερινή Γενική Συνέλευση των ΗΠΑ, η οποία θα λάβει χώρα στη Νέα Υόρκη. Και το πρίσμα αυτού του ενδιαφέροντος είναι ότι αχνοφαίνεται στον ορίστα μια προοπτική διεξόδου στο ζήτημα του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Οπότε αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η εισήγησή του, η οποία θα γίνει στην αρχή των σημερινών εργασιών, ενώ αμέσως μετά θα συμπληρώσει με δική του δήλωση και ο Μπαράκ Ομπάμα το πνεύμα στο οποίο θα υπάρξει η συγκεκριμένη συνεργασία. Η Τεχεράνη υποτίθεται πως είναι έτοιμη να συζητήσει το θέμα του πυρηνικού προγράμματος και να προχωρήσει σε μια άνευ προηγουμένου συμφωνία με τους ομολόγους της και κυρίως τον Τζον Κέρι, τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ. Θα γίνει και μια συνάντηση με τους υπουργούς εξωτερικών των Δυτικών. Ναι, ακριβώς. Θα είναι ο Λοράν Φαβιού της Γαλλίας, θα είναι ο Σεργκέι Λαυρόφ της Ρωσίας. Ναι, θα γίνει αυτό το κουαρτέτο. Θα είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι εξελίξεις. Θα τις παρακολουθήσουμε. Βεβαίως. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Μαρία. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline.
Επιστρέψαμε εδώ στον τρελό κόσμο και να συνδεθούμε με τον Σωτήρη το Σκουλούδη, ο οποίος βρίσκεται στην πλατεία Κλαθμόνος. Σωτήρη, καλημέρα. Καλημέρα, Άννα. Καλημέρα, Κώστα. Από την πλατεία Κλαθμόνος. Έχουμε λοιπόν νέο συλλαλητήριο της Αθηνή, στο πλαίσιο της 48ης απεργίας, όπως συνέβη και την προηγούμενη εβδομάδα. Για λόγο βεβαίως, τι άλλο τα μνημονιακά μέτρα της κυβέρνησης που αφαιρούν τη διαθεσιμότητα και την κινητικότητα στο δημόσιο. Να σας πω ότι πριν από μισή ώρα ξεκίνησαν ομιλίες εδώ στην πλατεία από στελέχη της ΑΔΔΗ. Περίπου 1.500 με 2.000 είναι συγκεντρωμένοι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα και κυρίως στην ΟΛΜΕ, στην εκπαίδευση, όπως βλέπετε και από το πανό που έχει τοποθετηθεί μπροστά από τους συγκεντρωμένους. Και σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει πορεία για το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Την τελευταία λοιπόν μισή ώρα ακούμε τις ομιλίες των στελεχών της ΑΔΔΗ, οι οποίοι βεβαίως κάνουν λόγο για το μέτρο αυτό της διαθεσιμότητας, ότι δεν πρέπει να επιτραπεί να περάσει καθώς και να επαναπροσληφθούν όλοι όσοι έχουν φύγει από το δημόσιο. Ενώ να σας πω ότι παράλληλη συγκέντρωση πραγματοποίησε το ΠΑΜΕ στην πλατεία Ομονίας και πριν από ένα τέταρτο, περίπου 2.000 συγκεντρωμένοι του ΠΑΜΕ πέρασαν από εδώ, από την οδό Σταδίου και κατέληξαν στο Σύνταγμα. Σε μια βεβαίως για ακόμη μια φορά ξεχωριστή πορεία, κάτι το οποίο πρέπει να σας πω ότι αναφέρθηκε, γλιτέθηκε μάλλον από τα στελέχη εδώ της ΑΔΔΗ, οι οποίοι σε ομιλίες τους έκαναν λόγο ότι θα πρέπει το ΠΑΜΕ να σταματήσει αυτή τη μοναχικό τακτικό αγώνα, αλλά να ενωθεί και με τις υπόλοιπες δυνάμεις. Βλέπουμε τώρα ότι σιγά σιγά ο κόσμος απλώνεται στην οδό Σταδίου, καθώς δεν θα αργήσει η πορεία για το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Πολύ ωραία. Είναι πολλοί κόσμος, πώς το βλέπεις, Σωτήρη? Κόσμο δεν είναι περισσότεροι από 2.000, ίσως και λίγο λιγότεροι, των συγκεντρωμένων εργαζόμενων στο δημόσιο τομέα που βρίσκονται εδώ. Βεβαίως θα πούμε ότι αυτό δικαιολογείται κατά κάποιο τρόπο, καθώς μιλάμε για συνεχόμενες ημέρες κινητοποιήσεων. Η συμμετοχή ήταν αρκετά μεγαλύτερη στην αντίστοιχη 48ωρη πορεία, απεργία μάλλον, που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Βεβαίως αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα, καθώς και φοιτητές και εκπρόσωποι άλλων φορέων οργανισμών, βρίσκονται εδώ και διαδηλώνουν μαζί τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σωτήρη. Καλό κουράγιο και θα τα πούμε μετά. Σε ευχαριστούμε, καλή Σωτήρη. Καλή συνέχεια. Γεια σου. Θέλω να σας πω ότι βλέπουμε αυτές τις κινητοποιήσεις εδώ. Βλέπουμε όλο αυτό το να το πω λαϊκά, το μπάχαλο. Το Σαββατοκύριακο είχα βρεθεί σε ένα από τα 60 τόσα χωριά που αποτελούσαν το Δήμο Καλαβρίτων. Το χωριό αυτό που πήγα λέγεται Λιβάτζι και αριθμεί περίπου 150 κατοίκους. Τώρα γιατί σας τα λέω, θα καταλάβετε σε λίγο. Έχει ωστόσο ένα ιδιαίτερα δραστήριο πολιτιστικό σύλλογο Λιβαρτζινών που ζουν στην Αθήνα και την Πάτρα. Πριν λίγο καιρό είχα την ευκαιρία να παραστώ στην τελετή που είχαν διοργανώσει για την κυβερνητική απόφαση να κλείσουν το σχολείο του χωριού. Συνδέομαι φιλικά από τα φοιτητικά χρόνια με απόγονο της οικογένειας που είχε δώσει στο χωριό τη δασκάλα των πλέον δύσκολων χρόνων, της κατοχής και των κατοπινών, η οποία ευτύχησε με να μακροημερεύσει, αλλά να μην γνωρίσει την κατάντια που ζούμε σε αυτή τη χώρα αυτή την περίοδο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιβαρτζινό, λοιπόν, εγκαινίασε σε μία από τις αίθουσες του καταργημένου σχολείου ένα μικρό λαογραφικό μουσείο από αντικείμενα που συνέλεξαν από προσφορές των κατοίκων και των φίλων του συλλόγου. Χτες ο συνάδελφος και φίλος Δημήτρης Τσαλαπάτης μας περιέγραψε την περίπτωση του σχεδιαζόμενου κλεισίματος του νοσοκομείου Καλαβρίτων με βάση ένα ατυχές περιστατικό που του συνέβη. Γιατί έκανε αυτό το μακρύ πρόλογο? Αλίευσα ένα βίντεο που θα ήθελα να βλέπουμε από το διαδίκτυο ότι υπάρχει γενικότερο σχέδιο που ανήκει στην κυρίαρχη τάξη των καιρών να αφαιρεθεί η πολιτιστική κληρονομιά, να στερηθούν της παιδείας, τα φτωχότερα στρώματα και της περίθαλψης. Μην νομίζετε πως όλα αυτά τα δεινά συμβαίνουν αποκλειστικά στη χώρα μας. Συμβαίνουν και στη μέκα του καπιταλισμού. Η ανακοίνωση ότι βλέπουμε εικόνες τώρα, ότι ο υπεύθυνος για τα θέματα έκτακτης ανάγκης του Δήμου του Ντιτρόιτ, Kevin Orr, εξετάζει το ενδεχόμενο να πουλήσει τα αριστουργήματα που φυλάγονται στο Detroit Institute of Arts, το Ινστιτούτο Τεχνών του Detroit, έχει προκαλέσει η δικαιολογημένη οργή των πολιτών της Μητροπολιτικής αυτής
πόλης που άλλοτε κυριαρχούσε η εργατική τάξη της κάποτε ανθούσας αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Το Detroit Institute of Arts, ή DIA όπως το αποκαλούν οι κάτοικοι, αποτελεί περιουσιακό στοιχείο των κατοίκων της πόλης και θεωρείται εγκληματική πράξη να περάσει στα χέρια ιδιωτών η συλλογή του. Είναι άραγε τόσο ανόητοι οι συλλέκτες που επιθυμούν να βάλουν χέρι σε αυτούς τους θησαυρούς, αναρωτιούνται οι κάτοικοι που επιμένουν ότι πρόκειται για πολύτιμη κληρονομιά στις νεότερες γενιές που δεν πρέπει να ζήσουν σε σκοταδιστικό περιβάλλον αλλά έχουν πρόσβαση σε τέχνες όπως και στα γράμματα. Η Οργανωτική Επιτροπή του που δημιουργήθηκε για τη σωτηρία των εκθεμάτων του Μουσείου καταγγέλει τους τοπικούς επιχειρηματίες και πολιτικούς που θέλουν να αποστερήσουν από το λαϊκό κοινό το δικαίωμα στην τέχνη. Ο υπεύθυνος για την πρόταση πώλησης σε ιδιώτες συλλογής του Μουσείου υποστηρίζει κοινικά πως με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθούν περίπου 700.000 φτωχοί κάτοικοι της πόλης. Ο Κέβιν Ρόμος, ο οποίος ας σημειωθεί δεν έχει εκλεγεί για να ανήκει στους μάνατζες, έχει προσληφθεί για να σώσουν το Δήμο από τη χρεοκοπία και όπως καταγγέλουν οι κάτοικοι τον οδηγεί σε χρεοκοπία. Έτσι δημιουργείται αυτή η διαδήλωση στις 4 Οκτωβρίου μπροστά από το χώρο του Μουσείου, καλούνε, ενώ ο Κέβιν Ρόμος έχει προτείνει ότι θα σβήσουν τα μισά από τα φώτα των δρόμων για εξοικονόμηση χρημάτων και θα παραδοθεί στον ιδιωτικό τομέα η δημοτική επιχείρηση φωτισμού, η ίδρυυση της πόλης και το αποχαιρετευτικό σύστημα, που όπως φαίνεται ως τώρα έχει διασωθεί ακόμα και στη μέγα του καπιταλισμού από την ιδιωτικοποίηση. Έχει ακόμα προτείνει να απολυθούν ολόκληρες συνοικίες όπου κατοικούν άνθρωποι που δεν είναι σε θέση λόγω της ανεργίας να πληρώσουν τα δημοτικά τέλη σε ιδιωτικές κατασκευαστικές εταιρείες. Οι οικονομικοί λύκοι της Wall Street γλύφουν ήδη τα χείλη τους με το μεγάλο ξεπούλημα που ετοιμάζει ο Δήμος του Detroit. Την ίδια μέρα που ανακοινώθηκε ότι σχεδιάζει την πώληση των εκθεμάτων του Ινστιτούτου Τέχνης του Detroit, ο Δήμος Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι θα πωλήσει το μεγάλο νησιωτικό πάρκο Belle Isle προκειμένου να ανεγερθούν εκεί ξενοδοχειακά συγκροτήματα. Στο Detroit έχει διοργανωθεί λοιπόν μεγάλη συγκέντρωση για να αποτραπεί το εγκληματικό σχέδιο και όπως βλέπουμε δεν συμβαίνουν μόνο αυτή η επίθεση στον πολιτισμό και στην παιδεία και αυτές οι ιδιωτικοποιήσεις είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνουν ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακριβώς, παντού. Θέλω τώρα να μας πει για ένα άλλο θέμα, για και είμαστε κοντά στον πολιτισμό και στην εκπαίδευση, η Άννα, που πάλι και αυτό το αλλιεύσαμε από το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο, για τα μειονοτικά σχολεία λοιπόν και πώς η Τουρκία αφάνισε όλα τα μειονοτικά σχολεία. Αποκαλυπτικά στοιχεία για τον αφανισμό των πάσης φύσεως μειονοτικών σχολείων στην Τουρκία με πρώτα τα ελληνικά περιέχει έκθεση που ετοιμάστηκε από το Ίδρυμα Ιστορίας της Τουρκίας που δημοσιεύει η Radical με τον τίτλο «Τα μειονοτικά σχολεία έλειωσαν σε 90 χρόνια». Γράφει ότι σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση τα μειονοτικά σχολεία στην Τουρκία μέσα σε 90 χρόνια μειώθηκαν σε 22 από 6.437 που ήταν το 1924. Εφημερίδα αναφέρεται στην έκθεση του Ιδρύματος Ιστορίας υποστηρίζοντας ότι σύμφωνα με αυτή τα μειονοτικά σχολεία στην Τουρκία έχουν έλλειψη από μαθητές. Κατά την έκθεση το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν τα ελληνικά σχολεία στην Τουρκία. Ένα από τα προβλήματα που εντοπίζονται είναι η αρχή της αμοιβαιότητας. Για παράδειγμα δηλαδή, εάν ένα ελληνικό σχολείο στην Τουρκία θελήσει να προσλάβει Έλληνα δάσκαλο, τότε η Τουρκία θα απαιτήσει η Ελλάδα να προσλάβει Τούρκο δάσκαλο σε σχολεία στην Ελλάδα. Ο τελευταίος ισχυρισμός βέβαια δεν ισχύει σε κανέναν βαθμό. Ωστόσο, η πραγματική αιτία της εξαφανίσεως σχεδόν των ελληνικών σχολείων ήταν οι συστηματικές διώξεις των Ελλήνων κατοίκων της πόλης, της Μύρνης και πάρα πολλών άλλων πόλεων από το 1922 και έκτοτε. Κώστα, είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Ο αριθμός τους έχει μειωθεί δραματικά. Ήταν 600.437 και έχουν μείνει 22. Και από αυτά, ελάχιστα λειτουργούν με τον τρόπο που θα ήθελαν ίσως οι ελάχιστοι εναπομείναντες Έλληνες, οι Ρωμνοί όπως αποκαλούν στην Τουρκία.
Είναι μια ιστορία που ευχαριστούμε τον Λουκά Λιγουριώτη που ασχολήθηκε με αυτό το θέμα. Είναι από τα θέματα που μας ανέφερε και ο Παναγιώτης Οσγουρίδης από την Ξάνθη στη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ακριβώς. Πάμε τώρα στη Γερμανία, όπου ετοιμάζουν, όπως όλοι θέλουν, το μεγάλο συνασπισμό, αλλά χωρίς να ξεχάσουν ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα δύο μεγαλύτερα κόμματα. Έχουν αρχίσει ήδη οι βολιδοσκοπήσεις για αναζήτηση κυβερνητικού εταίρου από την Άγγελα Μέρκελ, αλλά οι σοσιαλδημοκράτες εμφανίζονται πάρα πολύ συγκρατημένοι. Από τη μια μεριά έχουμε λόγους τακτικής, αλλά πάντως το χρηματοδοτικό πακέτο προς την Ελλάδα φαίνεται να μπαίνει στην ατζέντα των διαπραγματεύσεων με το S5D, όπως όταν αυτές ξεκινήσουν. Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, με το δεύτερο χειρότερο εκλογικό αποτέλεσμα στην 150χρονή ιστορία του, θα πρέπει τις επόμενες μέρες να πάρει αποφάσεις για να στελεχώσει σημαντικά κομματικά και κοινοβουλευτικά πόστα και να ενεργοποιήσει εφεδρίες, δίνοντας απάντηση στο πιο βασικό ερώτημα. Θα παραμείνει πρόεδρος του κόμματος ή όχι ο Ζίγμαρ Γκάμπριελ? Ήδη χτες το πρωί η καγκελάριος Μέρκελ ήρθε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του S5R, Γκάμπριελ, ο οποίος ζήτησε επίσθεση χρόνου μέχρι το μικρό συνέδριο του S5D που θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή. Έτσι, οι συνομιλίες πάλι αναμένεται να αρχίσουν την ερχόμενη εβδομάδα. Σε συνέντευξη τύπου, ο Γκάμπριελ φρέναρε προσδοκίες για γρήγορες διαδικασίες με τη φράση ότι δεν υπάρχει αυτοματισμός προς την κατεύθυνση ενός μεγάλου συνασπισμού και ότι το κόμμα του δεν θα καθίσει στην ουρά μετά την καταστροφή που προκάλεσε η Μέρκελ στους φιλελεύθερους, οι οποίοι δεν αντιπροσωπεύονται πλέον στην Bundestag. Τα τραύματα των σοσιαλδημοκρατών από τη συγκατοίκησή τους με τους χριστιανοδημοκράτες το 2005-2009 είναι ακόμα νοπά. Τότε οι ψηφοφόροι είχαν τιμωρήσει τους σοσιαλδημοκράτες για την προσφορά στην κυβέρνηση. Παραδείγματος χάρη είχαν ψηφίσει υπέρ της σύνταξης στα 67, ενώ έγραψαν στο ενεργητικό της Μέρκελ τις κυβερνητικές επιτυχίες με το ξέσπασμα της δημοσιονομικής κρίσης, παρά το ότι ο τότε Υπουργός Οικονομικών, σημερινός ηγέτης του σοσιαλδημοκρατών Στάινμπρουκ, είχε συμβάλει τα μέγιστα. Ένα άλλο σημείο που προκαλεί τρόμο στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα είναι το ενδεχόμενο σκληρών συμβιβασμών, κάτι που θα προκαλούσε απώλεια του κομματικού τους προφίλ. Πάντως το πρόγραμμα του S5D θεωρείται πως είναι πιο κοντά με τον χριστιανοδημοκρατών πλέον και υπάρχουν σημεία συνένεσης σε τομείς όπως ο κοινωνικός, ο εργασιακός, ο συνταξιοδοτικός και ο δημοσιονομικός. Οι διαφορές μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων φαίνονται στα προεκλογικά τους προγράμματα μόνο. Οι σοσιαλδημοκράτες είχαν υποσχεθεί να θεσμοθετήσουν κατώτερο ωραίο μισθό, ενώ οι χριστιανοδημοκράτες είναι εναντίον αυτού του μέτρου. Κατά την άποψη των συντηρητικών της Μέρκελ, εργοδότες και εργαζόμενοι θα πρέπει να ορίσουν εκείνοι οι κατώτερους μισθούς χωρίς σχετικό νομικό πλαίσιο. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Γεγονός πάντως είναι ότι στα προγράμματα των δύο μεγάλων γερμανικών κομμάτων κυριαρχούν κεντρώες πολιτικές ιδέες. Πέρα από τα συγχαρητήρια στην Άγγελα Μέρκελ, οι Ευρωπαίοι παρακολουθούν με μεγάλη προσοχή τις πολιτικές διεργασίες της επόμενης ημέρας, ενώ το βέβαιο είναι πως επιθυμούν το σχηματισμό μιας όσο πιο γίνεται αντιπροσωπευτικής κυβέρνησης, που θα έχει άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και αυτή θα πρέπει να είναι μάλλον του μεγάλου συνασπισμού. Το ελληνικό ενδιαφέρον τώρα είναι ότι οι αναλυτές επισημαίνουν πως το σενάριο συγκυβέρνησης μεγάλου συνασπισμού θα ήταν η καλύτερη εξέλιξη και για την Ελλάδα, εν ώψη των καθοριστικών συζητήσεων που θα ξεκινήσουν τον επόμενο μήνα για την κάλυψη του δημοσιονομικού κενού και τον Απρίλιο του 2014 για την διασφάλιση της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους. Από τις αποφάσεις που θα ληφθούν στα δύο αυτά θέματα θα εξαρτηθούν τα πάντα, τόσο για την έξοδο από την ύφεση, όσο και το μέλλον της Ελλάδας στο ευρώ. Στη χτεσινή μεσημβρινή συνέντευξη τύπου, από τυχόν υποψήφιος καγκελάριος Περ Στάινμπρουκ, είπε ότι ανάμεσα στα θέματα που θα τεθούν στις συνομιλίες που θα γίνουν για ενδεχόμενη συγκρότηση μεγάλου συνασπισμού, είναι και το θέμα της Ελλάδας.
με βάση τις δηλώσεις Σόιμπλε για ενδεχόμενο νέο πακέτο στήριξης. Θυμίζουμε εδώ ότι η εξαγγελία για τρίτο χρηματοδοτικό πακέτο φαίνεται να αποτελεί στα μάτια του Στάινμπρουκ απόδειξη αποτυχίας ευρωπαϊκής πολιτικής της Μέρκελ. Στη μοναδική τηλεμαχία της προεκλογικής περίοδου είχε πει ότι δεν είναι δυνατόν να επιβάλλουμε συνεχώς προγράμματα λιτότητας σε χώρες με κρίση όπως η Ελλάδα. Εκείνο που λείπει είναι ένα πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της χώρας με ισχυρή όθηση στην ανάπτυξη και πρωτοβουλίες εναντίον της ανεργίας των νέων. Εγώ τα βλέπω όλα αυτά πολύ καλά, λόγια, πολύ όμορφα. Η ουσία είναι ότι οι Γερμανοί, η θέση των Γερμανών είναι η συνέχιση του προγράμματος λιτότητας. Ακριβώς. Θα ήθελα να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με κάτι λίγο πιο ευχάριστο, έτσι, έναν αγώνα δρόμου. Λοιπόν, να πούμε ότι την Κυριακή διοργανώνεται για πέμπτη φορά το Greece Race for the Cure. Είναι ένας αγώνας δρόμου 5 χιλιόμετρων. Βέβαια, κάποιοι μπορούν να κάνουν και μια διαδρομή περιπάτου 2 χιλιόμετρων. Να πούμε ότι ο αγώνας διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 2009 στην Αθήνα. Και μόνο το 2012 περισσότεροι από 12.000 άνθρωποι συμμετείχαν στο Greece Race for the Cure. Ένας αγώνας ο οποίος είναι αφιερωμένος στους ανθρώπους που έχουν προσβληθεί από καρκίνο και σε εκείνους που στέκονται δίπλα τους και τους στηρίζουν σε αυτή τη δύσκολη μάχη που δίνουν. Να πούμε ότι το Race for the Cure είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Διοργανώνεται εδώ και 30 χρόνια σε περισσότερες από 140 πόλεις παγκοσμίως. Εδώ βλέπουμε πλάνα από το 2012, από τον αγώνα που έγινε το 2012. Πρόκειται ουσιαστικά για μια εκδήλωση που προσφέρει δυνατές συγκινήσεις, καθώς ανάμεσα στους συμμετέχοντες βρίσκονται και άνθρωποι που δίνουν καθημερινά μάχη με τον καρκίνο. Πολλοί από αυτούς που συμμετέχουν έχουν στο πίσω ή στο μπροστινό μέρος της μπλούζας τους ένα κομμάτι χαρτί, πάνω στο οποίο γράφουν για ποιον τρέχουν. Να σημειώσουμε ότι την ευθύνη της φετινής διοργάνωσης έχει αναλάβει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Άλμα Ζωής σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Το κόστος συμμετοχής στον αγώνα είναι 5 ευρώ, ενώ όσοι θέλουν να έχουν πάνω τους τσιπ χρονομέτρησης, το κόστος φτάνει στα 7 ευρώ. Όλοι οι συμμετέχοντες παραλαμβάνουν ειδικό μπλουζάκι και καπέλο, όπως φορούν εδώ και οι συμμετέχοντες του 2012, και τα έσοδα του αγώνα θα δοθούν, όπως και κάθε χρόνο, για την πραγματοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού, ενώ φέτος παρέχεται και η δυνατότητα ομαδικής εγγραφής. Αυτό θα γίνει λοιπόν την Κυριακή στο Ζάπιο, η ώρα εκείνης θα ξεκινήσουμε στις 11. Από το Ζάπιο. Ακριβώς, θα ξεκινήσουμε και στις 11. Ευχόμαστε και καλή επιτυχία στον συνάδελφο τον Μάριο που το είπε. Τον Μάριο το Βελέτζα, ο οποίος ναι, θα συμμετέχει. Θα συμμετάσχει. Και θα τον έχουμε τη Δευτέρα να μας πει πώς πήγε κιόλας, πώς ήταν. Μια και έχουμε λίγο χρόνο και επειδή νομίζω ότι η σημερινή, στην αυριανή εκπομπή βέβαια θα πούμε περισσότερα, το σημερινό ενδιαφέρον στρέφεται στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Εκεί θέλω να αναφερθώ λίγο στη Συμφωνία Ρωσία-ΗΠΑ για τη Συριακή κρίση που αναθέρμανε τις ψυχρές σχέσεις που μας είχαν πείσει ότι έχουν οι δύο χώρες. Ακριβώς. Η Συμφωνία Ρωσία-ΗΠΑ στη Γενέβη για την καταστροφή του χημικού πλαστασίου της Συρίας μπορεί να έγραψε τον πρόλογο για τον τερματισμό της εμφύλιας σύγκρουσης που ζωβεί στη Συρία. Ωστόσο, η σημασία της, εφόσον βέβαια εφαρμοστεί, ξεφεύγει από τα στενά πλαίσια του Συριακού προβλήματος. Η Ρωσία, που υπήρξε ο εμπνευσής των συμφωνηθέντων στη Γενέβη, απέδειξε ότι μπορεί να επηρεάσει τα διεθνή γεγονότα όχι μόνο παθητικά μέσω της άσκησης βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας, αλλά και ενεργητικά με προτάσεις και θέσεις μιας αποφασιστικής ειρηνευτικής διπλωματίας. Πρόκειται πλέον για ένα νέο ποιοτικό στοιχείο εξωτερικής πολιτικής του Βλαντίμιρ Πούτιν. Μπαίνει στο ενεργητικό του και οι αναλυτές υποστηρίζουν πως δεν θα σταματήσει μόνο σε ένα θέμα που αφορά στη Μέση Ανατολή. Η αμερικανική επίθεση στη Συρία, χωρίς τη διέγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, θα μπορούσε να θάψει όχι μόνο το καθεστώς του Άσαντ, αλλά και ολόκληρο το μετεπολεμικό σύστημα του διεθνούς δικαίου. Ουδής επιθυμεί να επαναλάβει ο ΟΗΕ
τη μοίρα της κοινωνίας των εθνών, η οποία κατέρευσε λόγω της έλλειψης πραγματικών μοχλών άσκησης επίδρασης στη διεθνή κατάσταση. Και αυτό είναι πιθανό να συμβεί αν οι χώρες, οι ισχυρές, προβαίνουν σε ενέργειες επιβολής δια της ισχύως κατά παράκαμψη του ΟΗΕ χωρίς την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Είχε γράψει και στους New York Times ο Βλαντίμιρ Πούτιν στο πρόσφατο άρθρο του. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο υποστήριξαν τα όσα συμφωνήθηκαν στη Γενέβη, η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία και άλλοι πολύ σημαντικοί παίχτες στη διεθνή σκακέρα. Φαίνεται ότι ύστερα από μια μακρά περίοδο ψυχρότητας και τα δύο κράτη οθούνται στην αναγκαιότητα της συνεργασίας. Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης των όπλων μαζικής καταστροφής, κατά πρώτο λόγο, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων σχετικά με το φάκελο του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Από την άλλη, κάποιος εκεί θα πρέπει να πει κάτι και για το Ισραήλ. Γιατί όλο αναφερόμαστε σε αυτούς που έχουν πυρηνικά όπλα, αυτούς που έχουν όπλα μαζικής καταστροφής και ξεχνάμε τα πυρηνικά του Ισραήλ. Με αυτά κλείνουμε λοιπόν και τη σημερινή εκπομπή. Είναι ένας τρελός κόσμος. Να δώσουμε, να ευχαριστήσουμε Κώστα εδώ. Πρέπει να ευχαριστήσουμε όχι μόνο το τεχνικό επιτελείο με τον Νίκο Σακά, τον Ανέστη Κόνιαλη και τον Δημήτρη Δήμα που είναι η υποστήριξή μας για να βγαίνουμε στον αέρα. Αλλά θέλω να πω και ένα ευχαριστώ και στον Γιώργο τον Κονταρά που είναι πάνω και επιμελείται τα βιντεάκια, κόβει, ράβει και ετοιμάζει ό,τι ετοιμάζει να δείξουμε. Είναι μια πολυπληθής ομάδα για να βγει αυτή η εκπομπή. Γεια σας. Γεια σας.